Ξεκίνησε η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα. Βλέπουμε ήδη τα πλάνα στους δέκτες μας. Είναι ο Γιώργος ο Τσελίκας μαζί μας. Ναι, ναι, είναι. Γιώργο, δώσε μας κλίμα περηφάνειας. Ναι. Πριν περίπου 5 λεπτά ξεκίνησε η μαθητική παρέλαση. Βλέπετε του Δημοτικού τα παιδάκια παρελάβουν εδώ με τους καθηγητές, με τους δασκάλους. Ακολουθεί σε λίγο. Περίπου σε 25 λεπτά θα τελειώσει. Απέναντι είναι η επίσημη. Βλέπουμε τον κύριο Μπακογιάννη εδώ, τον δήμαρχο της πόλης. Είναι άλλοι βουλευτές, υπουργοί. Ο επίσκοπος Ωραιών που βλέπετε απέναντι. Η μπάντα του Δήμου. Πάρα πολύ ωραίο κλίμα, με περηφάνεια. Έτσι. Και είναι, όπως είπε ο Γιάννης νωρίτερα, η μέρα που οι γονείς χαίρονται να βλέπουν τα παιδάκια τους φορώντας το λευκό πουκάμισο και το μπλε παντελόνι, κατά κύριο λόγο. Ακριβώς. Έτσι συνήθως, να παρελάβουν και να τους κάνουν χαρούμενους και περήφανους και μετά, ξέρεις, για να ακολουθεί παιδάκια... ο καφέ στο Σύνταγμα, η βόλτα. Ναι, αυτή είναι πολύ ωραία βόλτα. Δηλαδή και εμείς τα κάναμε παρέλαση, μας μαζεύαν εκεί στο Ζάπιο, στην Έγλη. Εκεί ήταν η προσυνάντηση που λέμε, όπου σου μιλούσαν και οι δασκάλοι, έκανες και μια μικρή πρόβα. Έτσι. Μόλις τελείωνε πήγαινες για χυμό. Εμείς χυμό πίναμε τότε. Βέβαια. Προσφέρεται εκεί η μέρα τώρα. Εντάξει, είναι σχετικά έθρος καιρός, δεν έχει ήλιο, αλλά είναι ωραία μετά από εδώ, αφού τελειώσει η παρέλαση, να πάει να γευματίσεις κάτω στην πλάκα, να πιεις το καφεδάκι σου. Είναι μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Έτσι, όχι με τα μάξι όμως, Κατέβεις. Καλά, εντάξει, σήμερα δεν κυκλοφορείς. Το μετρό. Εδώ το μετρό διέρχεται από το Σύνταγμα, δεν σταματάει, η γραμμή 2 και 3. Μπορεί να κατέβεις πιο κάτω και να δεις με τα πόδια να απολαύσεις την ωραία βόλτα. Εντάξει, να μάθουμε και να περπατάμε λίγο ως λαός, ωραία είναι. Δεν χρειάζεται πάντα με τα μάξια. Διαγωνίως απέναντι, διαγωνίως απέναντι. Κόσμος είναι διαγωνίως απέναντι, πίσω δηλαδή, και κάτω κατά μήκος της Αμαλίας. Εδώ στην Πρασία που είμαστε ακριβώς δεν έχει κόσμο, μόνο αστυνομικοί είναι και εμείς. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραίες εικόνες. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα ξανασυνδεθούμε και σε λίγο από το Πολεμικό Μουσείο που και εκεί έχει ένα μεγάλο γεγονός για την ημέρα. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Γιώργο. Η Θεσσαλονίκη έχει ξεκινήσει. Κρατάμε την εικόνα σου να τη βλέπουμε, βέβαια.